Επειδή έχουμε ακούσει πολλά κατά καιρούς για τους μεγάλους δασκάλους αυτούς εδώ της Θεσσαλονίκης, υπήρχε σεβασμός μεταξύ τους? Υπήρχε σεβασμός, αλλά εμείς οι μαθητές του Μεν Καραμάνι, του Δε Ταλιαδόρου, του Δε Χρυσαγητά, για να γίνουμε οι καλοί, αν έλεγε ο Ταλιαδόρος, ας πούμε, μια κουβέντα, Καραμάνι, πηγαίναν και δεν τη λέγανε όπως την είναι. Καλώς είναι, αλλά ξέρω κάτι, ας πούμε, δεν το λέει σωστά. Πήγαν και του είπανε, πηγαίναμε, ας πούμε, και λέγανε, δεν ξέρετε, ο Ταλιαδόρος είπε αυτό για σας. Το ίδιο γινόταν για τον Ταλιαδόρο. Εγώ και εδώ πάλι, γι' αυτό εγώ είμαι ο συνδετικός, ουθάντ, δεν λέμε ουθάντ. Εγώ ήμουν ο ουθάντ των συναδέλφων. Λέω μια μέρα, δεν μιλούσα. Λέω, τι θα έλεγες να πιέσαι ένα καφέ με τον Καραμάνι. Ο Δε Καραμάνις με αγαπούσε πάρα πολύ εμένα. Είχε δύο μαθητάς, 100 μαθητάς και έλεγε, μέσα στους δύο ο ένας είναι ο άγγελος, ας είναι μαθητής του Ταλιαδόρου, γιατί είναι καλός συνάδελφος. Και είπα, δεν έχω τίποτε, λέει ο Ταλιαδόρος, έτσι μιλούσε, δεν έχω τίποτε με τον Θανάση, να πιούμε ένα καφέ. Πάει στο Καραμάνι, λέει, εγώ λέει, λάθος σου τα είπα, δεν τα είπε έτσι, εγώ εκεί ήμουν, εκεί, δεν τα είπε έτσι ο Ταλιαδόρος. Εγώ τι έπρεπε να κάνω, όπως είπα, ας πούμε να τους φωνιάσω. Και τους φωνιάσα και πίναμε καφέ, πίναμε κρασί μαζί μετά. Και με το Χρυσάν. Ο Χρυσάντος έφυγε γρήγορα. Έφυγε πολύ γρήγορα. Κυρίως οι μαθητές δηλαδή ήταν που δημιούργησαν. Μπράβο, μπράβο. Οι μαθητές, για να γίνει καλός, υπάρχει να το πεις στο δάσκαλο τι έγινε. Δηλαδή. Να το πεις μια κουβέντα παραπάνω και να τους βάλεις να μαλώσουν για ψήλο πίδημα που λένε.